Περιφερειάρχα Εύρου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πατούνα, καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροατές του ραδιόφωνου. Λοιπόν, εχθές είχαμε μια συνεδρίαση επιτέλους για το θέμα με το λογότυπο και την αλλαγή αυτού έτσι όπως το προτείνατε πολλά χρόνια πριν. Από πότε έχει ξεκινήσει αυτή η ιστορία? 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο. Από το 2020 τον Δεκέμβριο περίπου. Ακριβώς. Πριν την πανδημία. Κύριε Πατούνα. Και καταλήξαμε χθες, επιτέλους. Και καταλήξαμε χθες και φαινόταν ότι θα πάλι θα πηγαίναμε σε νέα αναβολή. Τελειώσαμε λοιπόν λίγο μετά τα μεσάνυχτα τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι καταλήξαμε σε ένα λογότυπο που αντιπροσωπεύει όλες αυτές τις αρχές και τις αξίες της περιοχής και των προοπτικών που θέλουμε να δώσουμε σε αυτή την περιοχή. Και νομίζω είναι σημαντικό. Υπήρχαν προτάσεις. Η δικιά μου πρόταση ήταν να υιοθετηθεί ως λογότυπο η νίκη της Αμοθράκης. Mm-hmm. Υπήρχε πρόταση για τους Φιλίππους, για το Θράκα Υπέα, το Δημόκρητο, το Διόνυσο. Βέβαια, αυτό που υπερψηφίστηκε στο τέλος, μετά από αρκετή ώρα συζήτηση. Ήταν επεισοδιακή συνεδρίαση, δηλαδή υπήρξαν έντονες αντιδράσεις, κύριε Πέτροβιτς. Κοιτάξτε, δεν ήταν οι αντιδράσεις. Είναι κάποιες φορές που λέμε ότι χρειάζεται να βλέπουμε το δάσος και όχι το δέντρο. Δηλαδή, κάθε περιοχή, σαφώς όλα όσα σας προανέφερα, όλα όσα προτάθηκαν. Οι Φίλιππι, ο Θράκας Υπέας, ο Διόνυσος, ο Δημόκρατος έχουν την αξία τους και μάλιστα τεράστια αξία. Αλλά απλούστατα η νίκη της Αμοθράκης είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένα σύμβολο παγκόσμιας εμβέλειας. Mm-hmm. Εξάλλου κύριε Πατούνα, το λογότυπο, όταν επιλέγεις ένα λογότυπο, για οτιδήποτε, από μια επιχείρηση μέχρι μια περιφέρεια που είναι ένα κράτος. Mm-hmm. Το ελληνικό κράτος έχει την ελληνική σημαία. Mm-hmm. Δηλαδή, το λογότυπο είναι οπτικός αντιπρόσωπος των αξιών και της φιλοσοφίας του φορέα που το χρησιμοποιεί. Έτσι ακριβώς είναι. Έχετε δίκιο. Έτσι. Είναι δηλαδή μια εικόνα των βασικών χαρακτηριστικών, των αξιών και των πιστεύων μας. Mm-hmm. Αυτό είναι το λογότυπο. Και είναι μια μοναδική ταυτότητα, κύριε Πατούνα. Και εμείς έχουμε το άγαλμα της νίκης της Αμοθράκης. Το έχουμε. Βέβαια, βρίσκεται στο Λούβρο. Αλλά η εμβέλειά του είναι παγκόσμια. Λοιπόν, το έχουμε εμείς και δεν θα προτάξουμε. Εξάλλου, κύριε Πατούνα, όλοι θέλουν μια νίκη στη ζωή τους. Και νομίζω ότι. Έχει πολλούς συμβολισμούς. Ακριβώς. Βέβαια. Είναι η ελπίδα, είναι ο δυναμισμός. Είναι όλα αυτά τα οποία πραγματικά επιθυμούμε. Και όπως σας είπα, είναι μια διαρκής νίκη που επιθυμούμε απέναντι στα προβλήματα, στις αντιξοότητες και στα ζητήματα τα οποία προκύπτουν κάθε τόσο και μας κάνουν να πολεμούμε. Άρα είναι η ελπίδα. Τελικά λοιπόν εγκρίθηκε και υιοθετήθηκε, κύριε Πέτροβιτς. Αυτό θα έχουμε πλέον ως νέο λογότυπο. Εγκρίθηκε, υιοθετήθηκε. Ωραία. Και πλέον τώρα θα ακολουθούν οι διαδικασίες προκειμένου μέσω μιας επιτροπής να υποβληθούν προτάσεις πώς θα είναι, πώς θα αποτυπωθεί η νίκη. Γιατί προς το παρόν αποφασίσατε για το σύμβολο, αλλά όχι το πώς θα αποτυπώνεται γραφιστικά αυτό. Όχι, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Είναι η πρόταση να γίνει ένας διαγωνισμός. Μάλιστα. Δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά αυτού του διαγωνισμού. Για να προταθεί μέσω από χαράκτες ένα σύμβολο που θα αντιπροσωπεύει τη νίκη της Αμοθράκης. Και αυτό θα αποτελέσει στη συνέχεια, αφού εγκριθεί από κάποια επιτροπή, θα αποτελέσει το νέο λογότυπο της περιφέρειας. Άρα έχουμε χρόνο μπροστά μας ακόμα. Προς το παρόν το ακροκέραμο θα μας συνοδεύει για αρκετό καιρό μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, όπως φαίνεται. Ακριβώς. Φαίνεται ότι έτσι προχωράει. Ωραία. Αλλά έγινε το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα, κύριε. Έπρεπε να ληφθεί η απόφαση επιτέλους μετά από τόσο καιρό για κάτι το οποίο θεωρούνταν ενδεχομένως και αυτονόητο για μεγάλη μερίδα ανθρώπων. Γιατί είπατε και εσείς, περιγράψατε την εμβληματικότητα του σήματος αυτού και τους συμβολισμούς που έχει παγκόσμια αναγνωρισμένο. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Πέτροβιτς. Ξέρω ότι δεν έχετε και εσείς χρόνο. Βέβαια, θα ήθελα ένα σχόλιο. Δεν θα μπορούσα να είμαι συνεπής στους ακροατές αν δεν σας ρωτούσα για όλα αυτά που θα συζητιούνταν χθες και δεν ξέρω αν συζητήθηκαν τελικά για τις καταστροφές, την αποκατάσταση και όλα αυτά. Συζητήθηκαν όλα αυτά ως επερωτήσεις, δόθηκαν απαντήσεις. Το θέμα είναι ανοιχτό, γιατί περιμένουμε πλέον από ό,τι είπε και ο Περιφερειάρχης. Είχα ζητήσει από τον κύριο Τριαντόπουλο, όταν βρέθηκε στην Ορεστιάδα, στη σύσκεψη των φορέων, είχα ζητήσει τα 18 εκατομμύρια, τα οποία υπολείπονται και οφείλει το Υπουργείο προς την περιφέρεια. Δηλαδή, mm-hmm. από τα 26 που ζητήσαμε μετά τις καταστροφές, πήραμε 8. Ζητήσαμε λοιπόν και τα υπόλοιπα 18. Ωραία. Και από ό,τι μου είπε ο Περιφερειακός, ένα ποσό της τάξης περίπου των 9 εκατομμυρίων ευρώ θα εγκριθεί εν νέου
για αυτό το συνολικό ποσό. Μακάρι να πάρουμε τα 9 και να μας υπολείπουν τα άλλα 9, κύριε Πατούνα. Πολύ θετική εξέλιξη αυτή που μας μεταφέρετε. Να και ήδη να σας ευχαριστήσουμε θερμά, γιατί ξέρω ότι πρέπει να κλείσουμε και εμείς και εσείς με τη σύσκεψή σας. Να είστε καλά και εσείς, κύριε Περιφερειάρχα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.